Συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, το φεστιβάλ για σολίστες και πρωταγωνιστές του Διπεθέρου Μέλη στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας με την παράσταση ΕΑΣ του Σοφοκλή. Αύριο, 22 Μαρτίου, ο Μιχάλης Σαράντης ερμηνεύει και είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας αυτό το μεσημέρι. Ξέρετε, πάντα θαύμαζα και θαυμάζω τους ηθοποιούς που αναλαμβάνουν έτσι σε όλο μια παράσταση. Το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, αλλά και μαγικό. Έτσι δεν είναι? Μαγικό δεν ξέρω αν είναι. Εύχομαι να είναι αύριο τους θεατές σας. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, ωστόσο. Ναι. Είναι η αλήθεια, απαιτεί ιδιαίτερη ικανότητα στη συγκέντρωση. Απαιτεί γενικά πολλά πράγματα το να είσαι μόνο στη σκηνή, γιατί εγώ προσωπικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να μοιράζομαι τη σκηνή και τη ζωή με τους ανθρώπους, γιατί ναι, αγαπώ τους ανθρώπους. Ωστόσο, όλη αυτή η ιστορία με τον Νέαντα κάπως προέκυψε και εν τέλει μοιράζομαι αυτή την ιστορία. Μπορεί να είμαι μόνος μου στη σκηνή, αλλά δεν είμαι ποτέ μόνος μου, γιατί είμαι πάντα με τους θεατές. Ναι. Παρέα. Και ξέρετε, είμαι κοινωνός αυτής της ιστορίας, όπως και οι άνθρωποι που την ακούνε. Ερμηνεύετε 9 ρόλους στην παράσταση. Ναι. Ουσιαστικά αφηγούμε και ερμηνεύω όλους τους ρόλους. Αφηγούμε την ιστορία του Νέαντα μέσα από το έργο του Σοφοκλή και ερμηνεύω και όλους τους ρόλους του έργου. Και συνομιλείτε όμως, από ό,τι διαβάζω εδώ, με το ζωγραφικό σύμπαν του Απόστολου Χατζαρά. Έχετε πίνακες ζωγραφικής επάνω στην σκηνή. Ναι, ναι. Φυσικά. Υπάρχουν κάποιες ζωγραφιές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί ειδικά για την παράσταση. Η παράσταση είχε μια άλλη φόρμα. Ήταν και ο ζωγράφος, ο Απόστολος, επί σκηνής και δημιουργούσε τα έργα σε παρόντα χρόνο, οπότε υπήρχε μια συναφήγηση, αλλά λόγω υποχρεώσεων στο εξωτερικό του Απόστολου, ναι, συνεχίζω την παράσταση μόνος μου και ουσιαστικά συναφηγούμε με τις ζωγραφίες έτοιμες του Απόστολου, όπου επί της ουσίας φέρουν εικόνες και μνήμες του έργου και εγώ συνομιλώ σε παρόντα χρόνο πλέον με τα ζωγραφικά έργα τα οποία υπάρχουν επί σκηνής. Δεν υπάρχουν, βγαίνουν. Έρχονται μπροστά στα μάτια των θεατών και αυτά σε παρόντα χρόνο. Δεν είναι από πριν εκεί. Αλλά δεν έχει σημασία τόσο αυτό, όσο το ότι επί της ουσίας μιλάμε για το πάντρεμα δύο κόσμων, της υποκριτικής και της ζωγραφικής, όπου συναφηγούμαστε αυτή την υπέροχη ιστορία στη σκηνοθεσία του Γιώργου του Νανούρη φυσικά. Πείτε μας και δύο λόγια για την ιστορία του Νέαντα, του μεγαλύτερου πολεμιστή. Νομίζω λίγο πολύ η ιστορία του Νέαντα είναι γνωστή. Δεν υπάρχει λόγος να τρώω το χρόνο σας σε σχέση με την ιστορία. Τι μηνύματα δίνετε μέσα από την παράσταση? Μπορεί και πολύ εύκολα κάποιος να ανατρέξει στο ίντερνετ και να δει περί τίνος πρόκειται το έργο. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτός ο ήρωας εν έτη 2023, με όλα αυτά που συμβαίνουν, διαχειρίζεται και διαπραγματεύεται ένα αιώνιο θέμα για μένα και βαθιά διαχρονικό, το πόσο μπορούμε να πατάμε στα πόδια μας μόνοι μας, πόση πίστη μπορούμε να έχουμε μόνο στον εαυτό μας και να μην επαφιούμε, πώς να το πω. Ο Νέαντας ήταν ένας βαθιά άνθρωπος που πίστευε ότι μπορεί να χειριστεί τα πάντα μόνος του και αυτό πλήρωσε. Στηρίζονταν στις δικές του μόνο δυνάμεις. Ναι, ναι, ναι. Ενώ παράλληλα βέβαια διεκδικούσε το δίκιο του. Πράγμα που εμένα είναι κάτι το οποίο με εγωιτεύει βαθιά και εξακολουθεί να με εγωιτεύει στους αιώνες των αιώνων, γιατί αν υποθέσουμε ότι το μοντέλο της συμπεριφοράς μας, με πολύ απλά λόγια, τα τελευταία χρόνια είναι οδυσσεϊκό, δηλαδή ο κόσμος είναι ένας οδυσσέας, διπλωμάτης, διαπραγματεύεται, κάνει κύκλους, δεν είναι ευθύς. Ο Νέαντας διεκδικεί τις ευθείες συγκρούσεις και αντιλαμβάνεται ότι όπου δεν χωράει, πρέπει να φεύγει. Και για μένα αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Και επίσης, σύν της άλλης, θέλω να προσθέσω ότι ο Νέαντας είναι η πρώτη περίπτωση καταγεγραμμένη ανθρώπου ήρωα, ο οποίος πάσχει από διαταραχή, ψυχική διαταραχή. Είναι ο πρώτος καταγεγραμμένος. Γι' αυτό και τιμωρεί τον εαυτό του στο τέλος, έτσι. Ακριβώς. Και είναι ο πρώτος καταγεγραμμένος αυτόχειρας της ιστορίας. Μάλιστα. Και εμείς βέβαια αυτό το φαινόμενο το εξετάζουμε εντελώς συμβολικά, όπως σας είπα και πριν, με την έννοια του ότι όταν κάποιος δεν χωράει εκεί που βρίσκεται, δεν περνάει καλά, είτε σε μια σχέση φιλική, είτε προσωπική, είτε σε συνεργασιακό περιβάλλον, είτε όταν μας πνίγει το δίκιο μας, όπως και τον Νέαντα, καλό είναι τα πράγματα, εάν δεν λύνονται,
να σηκωνόμαστε και να φεύγουμε. Ή αν μη τι άλλο να αντιδράμε. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή ή να που... ζητάμε βοήθεια, έτσι. Δεν το συζητάω αυτό, εξυπακούεται. Αλλά ναι, νιώθω ότι ζούμε στην εποχή που έχουμε γεμίσει πολλούς οδυσσέες και κανένας δεν θέλει να αναλάβει καμιά ευθύνη και να αντιμετωπίσει την αλήθεια και ένας έαντας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ που θα πει τα πράγματα με το όνομά τους. Ωραία. Και ας πονάνε. Μια παράσταση με βαθιά νοήματα και διδάγματα, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αύριο το βράδυ θα είστε στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Να δώσουμε και 5 μονές προσκλήσεις από το ΔΠΘ Ρούμελης στο 2231-046-725. Όποιος τηλεφωνήσει, οι 5 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν. Να σας Τέλεια. Ευχαριστήσω πολύ. Καλή Εγώ σας επιτυχία και ευχαριστώ για καλή τον χρόνο συνέχεια. Σας. Καλή αντάμωση. Να είστε καλά. Να είστε καλά.